Χαίρετε κύριε και κύριοι, είναι το Δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Τάξη στην εικόνα που παρουσιάζεται με τα δεκάδες δίκυκλα οχήματα τα οποία βρίσκονται παρκαρισμένα επάνω σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους καταλαμβάνοντας παράνομα ζωτικό χώρο των πεζών επιχειρεί να βάλει δίκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκη σχεδιάζει 8 νέου χώρου στάθμευση σε πολυσύχναστου δρόμου για την αποκλειστική χρήση από δικυκλιστέ. Οι χώροι θα φτιαχτούν σε θέσει που έω τώρα παρκάρουν γιο ταχύ επιβατικά αυτοκίνητα. Τα σκύπτρα στην εμφάνιση νέων κρουσμάτων φυματίωση στη χώρα μα κρατούν οι περιοχέ τη Τράκη και τη Μακεδονία. Την ίδια στιγμή, η αδυναμία πολλών ασθενών με φυματίωση να αγοράσουν τα φάρμακά τους επειδή είναι ανασφάλιστη, θέτει σε κίνδυνο την υγεία του υπόλοιπου πληθυσμού. Ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα το πρόγραμμα αντιγρυπικού εμβολιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκη σε ενήλικε άπορου και ανασφάλιση του ή δημότες που πραγματοποιείται στη διέθυνση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκη. Στον ίδιο χώρο εξακολουθεί να εφαρμόζεται καθημερινά το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θυλωμάτων για το καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα σε άπορου και ανασφάλιστε γυναίκε 15-26 ετών. Επίση, σε συνεργασία με θελοντή οφθαλμίατρο, διενεργούνται δωρεάν οφθαλμολογικέ εξετάσεις κάθε Τετάρτη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αναμένεται να υπογράψει μέσα στο Δεκέμβρη ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Γιάννη Πουτάρη η δημιουργία του δικτύου από τον Κεντρικό Δήμο της Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών γύρω από θέματα του περιβάλλοντος και στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας. Η ιδέα για τη δημιουργία του δικτύου γεννήθηκε με αφορμή την υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης για πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014 και την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων. Συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν δηλώσει έω τώρα οι Δήμοι Βόλου, Θέρμη, Ιωαννιτών, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κομοτινή και Τρικαίων. Λουκέτο μπαίνει στο κτίριο των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ 7 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη μονάδα, που εξυπηρετεί τουλάχιστον 95.000 ασφαλισμένου, παρέχοντας διοικητικές υπηρεσίες σε πολίτες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αλλά και των γύρω περιοχών του Νόμου, αναμένεται να κλείσει είτε στο τέλος του χρόνου είτε εντός του 2013. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο νέο οργανισμό του ΙΚΑΤΑΜ, ο οποίος προβλέπει τη γενικευμένη κατάργηση του 30% των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και κατά συνέπεια τη συρρήκνωση των λειτουργικών μονάδων του ICA. Πόλεμο ξέσπασε μεταξύ του επικεφαλή τη παράταξη του ΚΟΚΟΕΣ στο Δήμο Θεσσαλονίκη Λαϊκή Ισπήρωση Σωτήρης Ζαριανόπουλο και τριών βουλευτών τη Χρυσή Αυγή έπειτα από δηλώσει του πρώτου για την εθνική επέτειο της 28η Οκτωβρίου, οι οποίε έγιναν η αφορμή για να μενηθεί από του βουλευτέ. Ο κ. Ζαριανόπουλο, σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγε ημέρε πριν την επέτειο του Όχι, Είχε ζητήσει να αποκλειστούν οι Χρυσή Αυγή και οι βουλευτές της από τι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, τονίζοντα μεταξύ άλλων ότι τα καθάρματα αυτά δεν έχουν καμία θέση σε εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη του λαού μας. Οι βουλευτές της Χρήσης Αυγής Αντώνιος Γρέγος, Πολύβιος Ζησιμόπουλος και Αρτέμιος Μαθεόπουλος κατέθεσαν στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη αγωγή σε βάρος του κ. Ζαριανόπουλου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αξιώνοντας χρηματική αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ ο καθένας ως αποζημίωση για την εθνική βλάβη που όπως υποστηρίζουν υπέστησαν εξαιτία συγκεκριμένων δηλώσεων. Σε ένα του μουσείο, μετατρέπεται η τη πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς 60 δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν και παρουσιάζουν την αρχιτεκτονική τους. Πρόκειται για τη δράση Open House που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 και 25 Νοεμβρίου είναι ο καιρό στη Θεσσαλονίκη αύριο, Σάββατο 3 Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έω 23 βαθμού Κελσίου και ασθενείς ανατολικούς ανέμους έως 2 εμποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε αριαή συνοφιά με θερμοκρασία που θα φτάσει στους 18 βαθμού Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 εμποφόρ. Το ίδιο σκηνικό του καιρού θα ισχύσει και για την Κυριακή.